γνωστός πατρινός ήταν ένας εκ των επιβατών της αμαξοστοιχίας που πετροβολήθηκε στο Μενίδη το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Πρόκειται για τον γνωστό συνδικαλιστή πυροσβέστη Γιώργο Οικονομόπουλο, ο οποίος καθόταν πολύ κοντά στο σημείο που έσπασε το τζάμι του τρένου. Αν και αρχικά σήμανε συνεγερμός στην αστυνομία, γιατί υπήρξε η εκτίμηση ότι μπορεί να πρόκειται για σφαίρες, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι άγνωστοι είχαν εκτοξεύσει πέτρες εναντίον δύο βαγονιών του τρένου. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την κατάθεση που έδωσε υπάλληλος του ΟΣΕ που βρισκόταν στην αμαξοστοιχία, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι είδε ομάδα νεαρών να επιτίθεται με πέτρες και ξύλα. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του τρένου, αν και ο Γιώργος Οικονομόπουλος, όπως και άλλοι, δεν ήξεραν από πού τους έρχονταν. Το τρένο ακινητοποιήθηκε και στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που ερεύνησαν το κατά πόσο το περιστατικό σχετιζόταν με την ένταση που επικρατεί στην περιοχή μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου παιδιού. Σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή.